Καλησπέρα αγαπημένοι φίλοι και φίλες, φίλοι της κοινότητας Academy of Inner Light. Είμαι η Κατερίνα Κωστάκη, ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια, θεραπεύτρια, YouTuber. Είμαστε εδώ σήμερα, 27 Δεκάτου 2019. Εσίως είναι η 30η εκπομπή. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια επιτάχυνση στην εξέλιξη της ομάδας. Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα Αρετή, καλησπέρα Κυριάκο. Έχουμε λοιπόν μια, θα μπορούσα να πω, ραγδαία εξέλιξη, αναβάθμιση, πώς θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε. Πρώτα απ' όλα, του καναλιού μου στο YouTube, και αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο, δεν πραγματοποιείται μόνο από εμένα, αλλά και από όλους εσάς τους φίλους που έχετε στηρίξει και το κανάλι, το συγκεκριμένο κανάλι, και συνολικά όλη την Ακαδημία του Εσωτερικού Φωτός, το Academy of Inner Light. Και βέβαια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια έχω λάβει από το φίλο Κυριάκο, που οφείλω να το αναφέρω, και αν και εκείνος είναι χαμηλών τόνων και δεν θέλει να αναφέρω το όνομά του, με έχει στηρίξει πάρα πολύ με τα πολύ σπουδαία βίντεο στα οποία έχει προσθέσει υπότιτλους, και με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ανεβάζοντας αυτά τα βίντεο βλέπω ότι όλο και περισσότερος κόσμος έρχεται και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Καλησπέρα, καλησπέρα Αρχοντούλα. Κόσμος ο οποίος διψάει κυριολεκτικά, διψάει για γνώση, διψάει για αλήθειες. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που θέλει να μάθει. Και αυτό βέβαια το διαπιστώνω από τα μηνύματα που λαμβάνω πλέον σε πολύ μεγάλο αριθμό στο κανάλι μου. Υπάρχει ένας καταιγισμός μηνυμάτων, και ελληνικά μηνύματα, και από Έλληνες δηλαδή, και αγγλικά μηνύματα. Υπάρχει μία αύξηση, όπως μου είπε το ίδιο το YouTube, γιατί μου έστειλε μήνυμα το YouTube και μου έγραψε, έτσι, με μεγάλα γράμματα, ότι υπάρχει μία ανάπτυξη γύρω στα 1600%. Έτσι ακριβώς, 1600%, τώρα μπορεί να έχει ανέβει και περισσότερο, μέσα σε ένα μήνα. Μέσα σε ένα μήνα το κανάλι μου, το Κατερίνα Κωστάκη Official, το κανάλι στο YouTube, έχει ανάπτυξη και σε γραφές και σε μηνύματα και σε θεάσεις 1600%. Πάρα πολλά από αυτά τα μηνύματα βέβαια είναι πληροφορίες. Μου δίνουν διάφορα στοιχεία, τα οποία συνήθως είναι διάφορα link σε άλλα βίντεο, link σε ιστοσελίδες, ονόματα, πληροφοριακό υλικό, το οποίο δεν προλαβαίνω να το μελετήσω. Έχω κοιτάξει βέβαια κάποια από αυτά τα μηνύματα, κάποια βίντεο που μου έχουν στείλει, αλλά επειδή όλα αυτά τα βίντεο συνήθως θέλουν πολύ χρόνο. Καλησπέρα Λαμπρινή! Η Λαμπρινή γράφει, ευχαριστούμε, χρόνια πολλά και καλά για το τριήμερο των εορτών. Καλή συνέχεια. Άρα δεν ξέρω αν θα μπορούμε να γιορτάσουμε με την σημασία που μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την εορτή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια ότι ναι, εμείς οι Έλληνες αντισταθήκαμε σε αυτήν την ραγδαία επιδείνωση που συνέβη τότε, με τον πόλεμο που συνέβη τότε πριν από πάρα πολλά χρόνια,
Όχι μόνο βέβαια στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη βέβαια, γιατί αυτός ο πόλεμος επεκτάθηκε παντού και ξέρουμε ότι συμμετείχαν όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Ξέρουμε πως έχουν γίνει πάνω κάτω τα γεγονότα, όπως μας τα έχουν μάθει από το σχολείο και μέσα από βιβλία και μέσα από ομιλίες και μέσα από διάφορες άλλες ειδήσεις. Όμως, όπως και εγώ έχω πει και σε άλλες εκπομπές μου, έχω κάνει νομίζω 3 εκπομπές, στις οποίες έχω μιλήσει για τους Ναζί, για την Θούλη, την εταιρεία, την κοινωνία, ας πούμε ότι είναι κοινωνία, τέλος πάντων, τον Βρίλ, για την επικοινωνία των Γερμανών με εξωγήινες οντότητες από τον Αλντεμπαράν και δεν ξέρουμε και από πού άλλου ήταν αυτές οι οντότητες, για την κρυφή τεχνολογία των Ναζί και όλα αυτά τα οποία τα έχουμε συζητήσει, τα έχω πει στις εκπομπές. Όσοι δεν τις έχουν παρακολουθήσει και είναι καινούργιοι φίλοι οι οποίοι μπαίνουν για πρώτη φορά και παρακολουθούν τις εκπομπές μου, μπορούν να δουν τα βίντεο τα οποία είναι και εδώ σε αυτή την ομάδα μέσα στο Facebook Academy of Inner Light, και επειδή το βιντεάκι αυτό όπως όλα τα άλλα θα ανέβει και στο YouTube, θα τα βρείτε και στο κανάλι μου στο YouTube. Εκεί λοιπόν έχω συζητήσει όσα περισσότερα πράγματα μπορούσα να μεταφέρω. Καλησπέρα στο φίλο Χρήστο. Καλησπέρα στον Επαμεινόντα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιον από τους φίλους που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η ιστορία λοιπόν είναι γραμμένη και με έναν άλλο τρόπο. Πέρα από αυτόν που μας έχουν δείξει, πέρα από αυτό που μάθαμε, υπάρχει μια, ας το πούμε, παράλληλη ιστορία. Υπάρχουν παράλληλες πραγματικότητες που μέσα εκεί κρύβονται άλλες πραγματικότητες και εμείς πλέον σε αυτή την εποχή ερχόμαστε να αφυπνιστούμε και να αφυπνίσουμε παράλληλα και άλλους ανθρώπους, ώστε να ξυπνήσουν πλέον από αυτήν την κατάσταση που παρότι είναι οδυνηρή για πάρα πολλούς, όμως ο περισσότερος κόσμος θέλει να μένει σε αυτή την κατάσταση. Γιατί? Γιατί δεν έχει ακόμη κατανοήσει τι σημαίνει εξελίσσομαι, τι σημαίνει αφυπνίζομαι, τι σημαίνει γνωρίζω, τι σημαίνει μαθαίνω. Αυτές είναι έννοιες λοιπόν που εδώ, σε αυτή την εποχή, τώρα, σε αυτή τη χρονογραμμή που ζούμε, καλούμαστε να τις ξαναγνωρίσουμε πάλι από την αρχή. Έτσι λοιπόν, μιας και αύριο θα γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου, που όλοι από πολύ μικρή ηλικία πηγαίναμε στις παρελάσεις και χειροκροτούσαμε τους φίλους μας που κάναν παρέλαση, και εμείς έχουμε κάνει παρέλαση, και εγώ μικρή είχα κάνει παρέλαση, και μάλιστα ήμουν πάρα πολύ περήφανη που μπορούσα τότε να... τώρα επιστρέφω στα παιδικά μου χρόνια, γιατί ήταν και αλλιώς τα σχολικά μας χρόνια και οι εμπειρίες μας ήταν εντελώς διαφορετικές από ό,τι είναι σήμερα. Τότε συνήθως τη σημαία την έπαιρναν Έλληνες, ο καλύτερος μαθητής στο σχολείο, οι παραστάτες ήταν πάντα οι πρώτοι μαθητές, οι καλύτεροι. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, γιατί έχει αλλάξει ο κανονισμός στα σχολεία. Τότε λοιπόν, επειδή ήμουν και από τις καλύτερες μαθήτριες στο δημοτικό, θα έπρεπε κανονικά να σηκώσω εγώ τη σημαία, αλλά επειδή ήμουν μικροκαμωμένη και πάρα πολύ αδύνατη, τη σημαία την είχε σηκώσει τότε ο δεύτερος κατά σειρά, δεύτερος, τρίτος, τέλος πάντων, ήταν ένας μαθητής που δεν ήταν του 10. Εμείς τότε όλοι αγωνιζόμασταν να πάρουμε δεκάρια. Ήταν αγόρι, ήταν ψηλός, ήταν χεροδύναμος και εκείνος κράτησε τη σημαία, αλλά αυτό δεν με διέφερε καθόλου. Ήταν μια εμπειρία.
το να περπατάς μέσα σε τόσο κόσμο και να σε χειροκροτούν, είναι και αυτή μια εμπειρία. Γιατί αγαπούσαμε αυτό που κάναμε, αγαπούσαμε τη μάθηση και αγαπούσαμε τη σημαία μας. Και δεν θέλω να θεωρηθεί αυτό ότι είναι εθνικιστικό γεγονός. Πώς θα το πούμε τώρα, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, γιατί μας έχουν αλλάξει και τις εκφράσεις πλέον και δεν ξέρουμε και τι να πούμε. Το να αγαπάς λοιπόν τη σημαία της πατρίδας που ζούσες ήταν νομίζω η μεγαλύτερη αξία. Το να διαβάζεις, να είσαι καλός μαθητής, ίσως να μην ήταν τόσο μεγάλη σημασία, γιατί δεν υπήρχαν και πολύ καλοί μαθητές. Οι εποχές αλλάξανε, αλλά θέλω να καταλήξω τώρα, ότι όταν εσύ από πολύ μικρή ηλικία είσαι ένας άνθρωπος φιλομαθής, αγαπάς λοιπόν τη γνώση, θέλεις λοιπόν συνέχεια να μαθαίνεις, αυτό δεν το ξεχνάς. Αυτό συνεχίζει και σε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι προφανώς ένα κομμάτι μας, του εαυτού μας, είναι στο DNA μας, το να θέλουμε λοιπόν να μαθαίνουμε. Και προφανώς κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με αυτό το χάρισμα, το να θέλουν να εξελίσσονται και να προχωρήσουν, γιατί είναι μέσα στο DNA τους. Αυτή ήταν λοιπόν μια παρένθεση σε αυτό που είπε η Λαμπρινή. Και τώρα θα προχωρήσω λίγο παρακάτω. Σε πάρα πολλά μηνύματα, όπως σας είπα στην αρχή, τα οποία έρχονται κάτω από τα βίντεο τα οποία έχω ανεβάσει, και στα ελληνικά και στα αγγλικά βίντεο και στα βίντεο που έχουν ελληνικούς υπότιτλους, και είναι μηνύματα τα περισσότερα, κατά από ό,τι βλέπω εγώ, 95% μηνύματα θετικά, ενθαρρυντικά, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για μένα. Ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που βλέπουν τη θετική πλευρά της ζωής και όχι την αρνητική. Η Λαμπρινή λέει πάλι, Κατερίνα μου είπε στη μαγική λέξη αφύπνιση. Ο Αριστοτέλης είπε, η υπέρτατη αξία της ζωής δεν έκειται στην επιβίωση, αλλά στην αφύπνιση του νου και στη σκέψη. Πολύ σωστά. Τα έλεγε και ο Αριστοτέλης, τα έχουμε πει, τα έχουν πει και άλλοι, και αρχαίοι Έλληνες βέβαια, τα έχουν πει και άλλοι φιλόσοφοι, ερευνητές, συγγραφείς, ανά τους αιώνες. Και αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι λόγοι ερευνητές, οι οποίοι μάλιστα αγωνίστηκαν σε πολύ σκληρές εποχές για την ανθρωπότητα, μέσα στο Μεσαίωνα, οι περισσότεροι, σε εποχές που κινδύνευε η ζωή τους και όχι σε εποχές όπως τώρα που είμαστε κάπως πιο ελεύθεροι να μιλήσουμε και έχουμε όλη αυτή την τεχνολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν θα ήμασταν εμείς αυτή τη στιγμή σε αυτή τη θέση. Και το ότι καταφέρνουμε ακόμα να επιβιώνουμε αλλά και να εξελισσόμαστε παράλληλα, Λαμπρινή, και να αφυπνιζόμαστε, είναι γιατί έχουμε αυτή την πληροφορία που έχει ακόμη μείνει ζωντανή και δεν την έχουν καταστρέψει, δεν την έχουν κρύψει. Πέρα από όλα αυτά τα φιλοσοφικά, θεωρητικά σημεία της ανθρώπινης πραγματικότητας, υπάρχουν λοιπόν και άλλα σημεία τα οποία βρίσκονται σε μία άλλη πλευρά της πραγματικότητας. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία γίνονται παράλληλα με αυτά που βιώνουμε εμείς εδώ και όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, μας έχουν προγραμματίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε τι γίνεται για να κάνουν κάποιοι τη δουλειά τους πιο εύκολα, πιο έξυπνα και χωρίς να έχουν εμπόδια και να εφαρμόζουν τις ατζέντες τους. Τώρα το τελευταίο διάστημα λοιπόν έχω αρχίσει και μελετάω πάρα πολύ, παράλληλα με όλα τα άλλα, διάφορα βίντεο διαφόρων ερευνητών που ονομάζονται whistleblowers. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν ζήσει κάποια πράγματα
ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένα προγράμματα, εκτελούσαν κάποιες ατζέντες που έχουν συγκεκριμένες ονομασίες και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ο ένας μετά τον άλλον, εμφανίζονται για να μας μεταφέρουν κάποια πράγματα που εμείς βέβαια οι περισσότεροι άνθρωποι ή δεν γνωρίζαμε ή δεν καταλαβαίναμε ή τα καταλαβαίναμε υποσυνείδητα ή κάποιοι λίγοι από εμάς τα είχαμε πει αλλά δεν μας πιστεύανε. Έτσι λοιπόν άρχισα να μελετάω τα βίντεο πρώτα απ' όλα, πιο πολλά βίντεο του Corey Good. Όχι όλα τα βίντεο, έχω μελετήσει ορισμένα βίντεο γιατί είναι πάρα πολλά και δεν έχω προλάβει. Από τον Corey Good έχω μελετήσει γύρω στα 6-7 βίντεο. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια ερευνητές, όπως είναι ο Michael Sala, του οποίου έχω διαβάσει πάρα πολλά κείμενα μέσα στην μεγάλη ιστοσελίδα bibliotecapleiades.net, και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που από αυτούς, όπως είναι ο Kevin Trimmel που εγώ τώρα τον γνώρισα και έχω δει μόνο μία συνέντευξή του σε κάποιο βέβαια ξένο ραδιόφωνο, που μίλησε εκεί για τις εμπειρίες του και μάλιστα και αυτός αναφέρει ότι ήταν μέλος ενός προγράμματος, το οποίο πρόγραμμα εκπαιδεύανε ανθρώπους σαν στρατιώτες υπερσύγχρονους, μεταμοντέρνους, μεταανθρώπινους, αν μπορούμε να πούμε αυτές τις έννοιες και αν μπορούμε να τις κατανοήσουμε, όχι σε αυτή την πραγματικότητα, αλλά σε παράλληλες πραγματικότητες, στις οποίες τους μετέφεραν μέσα από διάφορα προγράμματα, τα οποία, θα σας πω και παρακάτω ποια είναι αυτά, και όσα έχω προλάβει βέβαια να μελετήσω, καταφέρουν να σε μεταφέρουν σε ένα παράλληλο κόσμο, σε μια παράλληλη πραγματικότητα, να σε πάνε τουλάχιστον 20 χρόνια μετά, να σε εκπαιδεύσουν και να σε ξαναφέρουν πάλι πίσω. Δεν είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Λοιπόν, όπως τα έχουν βγάλει σε ταινίες, όπως σας έχω πει και σας έχω δείξει και κάποιες ταινίες σε προηγούμενες εκπομπές, μέσα από τις ταινίες μας δείχνουν τις πραγματικότητές τους. Γιατί μέσα από το λόγο, τον ήχο και την εικόνα μπορούν να μεταφέρουν περισσότερες πληροφορίες. Και έτσι να τα περάσουν πιο εύκολα στο υποσυνείδητο του ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο λέγεται διαστημικό μυστικό πρόγραμμα ή μυστικό διαστημικό πρόγραμμα. Secret Space Program στα αγγλικά. Διαβάζω τώρα το μήνυμα του Κυριάκου. Πιω και λίγο νερό. Λοιπόν, τέλεια τα λες Κατερίνα μου, οι πληροφορίες για τα μυστικά διαστημικά προγράμματα παρουσιάστηκαν στον κόσμο μετά, συγγνώμη να τα ανοίξω λίγο, από το 2015. Είναι λογικό όλα αυτά να είναι καινούργια και πρωτόγνωρα για τον κόσμο. Ναι, έτσι ακριβώς. I see that we have visitors from abroad, and I have to say hello to our English-speaking friends. Hello, Thaddeus. Hello, Michael. Hello, Mark. Πρέπει να χαιρετήσω και τους ξένους φίλους, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ώρα μέσα και παρακολουθούν, παρότι μιλάω ελληνικά. Πρέπει να κάνω κάποια στιγμή κάποια εκπομπή στα αγγλικά. Μια απόφαση είναι και αυτό. Έχουμε λοιπόν το μυστικό, το διαστημικό πρόγραμμα. Έχουμε αυτούς που είχαν εμπειρίες με το μυστικό διαστημικό πρόγραμμα. Αυτά τώρα στα μεταφράζω κατευθείαν από τα αγγλικά. Και επειδή όλη αυτή την ορολογία δεν μπορώ να τη θυμηθώ απ' έξω, θα σας διαβάσω τα κείμενα όπως είναι. Αλλά πριν πλησιάσουμε, να αγγίξουμε έτσι λίγο, να
ας το πούμε, να αγγίξουμε λίγο την επιφάνεια αυτών των θεμάτων, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από ότι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστια τα θέματα. Είναι τόσο πολύ βαθιά που θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλές εκπομπές και κάθε φορά να έρχεται ένα καινούργιο στοιχείο. Να προκύπτει και να το αναφέρουμε και μετά πάλι προκύπτουν άλλα γεγονότα και εμείς πάλι να τα ξανααναφέρουμε. Hello, Carol. We have new friends from abroad. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να σας πω λοιπόν για το μυστικό διαστημικό πρόγραμμα, να σας πω λοιπόν ότι όλα αυτά και το διαστημικό πρόγραμμα και πολλά άλλα που θα σας πω τώρα παρακάτω και δεν θα σας τα πω και όλα, ανήκουν σε ένα ευρύτερο αρχείο, θεματολόγιο, το οποίο έχει να κάνει με διάφορους εξωγήινους πολιτισμούς, με διάφορες εξωγήινες τεχνολογίες, με διάφορα projects, προγράμματα δηλαδή, πειράματα που κάνανε, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και εξωγήινοι, από διάφορες περιοχές του σύμπαντος, όπως είναι από τον Ορίωνα, όπως είναι από τις Πλειάδες, όπως έχουμε τώρα αυτή η καταγωγή τους, άλλοι λένε ότι είναι από το Ρετίκουλι, η Γκρίζη δηλαδή, η Γκρέι. Έχουμε και άλλες ομάδες εξωγήινων που έχουν ανακατευτεί μέσα στα προγράμματα, έχουν μπει πολύ βαθιά και μάλιστα όλες αυτές οι οντότητες, εκτός βέβαια από τους Πλειάδιους, αν μη τι άλλο, οι περισσότεροι από τον Ορίωνα και η Γκρίζη και από τον Αλντεμπαράν και από... Είναι τόσοι πολλοί, τι να σας πω, δηλαδή εδώ πέρα ήταν ένα σημείο η γη που ερχόντουσαν όλοι οι εξωγήινοι να κάνουν διάφορα πράγματα. Να εφαρμόσουν τις ατζέντες τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί λοιπόν δεν είναι όλοι θετική απέναντι στο ανθρώπινο είδος. Κάποιοι προσπαθούν να εξοραίσουν τα πράγματα, να τα παρουσιάσουν ότι γίνονται για ένα ανώτερο σκοπό. Το να έρχεσαι όμως και να κακοποιείς το ανθρώπινο είδος, αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι θετικό. Και να κάνεις τόσο άσχημα πράγματα πάνω στο ανθρώπινο είδος, το οποίο ανθρώπινο είδος, όπως έχουμε πει, έχει μέσα τη θεϊκή σπίθα από τον πρωταρχικό δημιουργό. Έτσι λοιπόν, έχουμε ένα πλήθος από διάφορα πειράματα, προγράμματα, τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και έχουν σχέση και με τη διαστημική τεχνολογία, με το διαστημικό πρόγραμμα, το κρυφό διαστημικό πρόγραμμα, όλα αυτά κρυφά ήτανε, τίποτα δεν ήταν φανερό. Και σήμερα, αφού τα κάνανε πριν από αρκετά χρόνια και τα κλείσανε και δεν ξέρω τι αποκομίσανε και τι πήρανε και πού καταλήξανε, έρχονται λοιπόν τώρα σήμερα, μετά από τόσα πολλά χρόνια, να μας τα πουν. Λοιπόν, θα σας πω τώρα γύρω στα 21 πράγματα, γιατί είναι τόσα πολλά που είναι πάνω από 100. Εγώ τώρα θα σας πω μόνο τα 21. Από έρευνα που έχω κάνει εγώ η ίδια, το κάθε ένα θέλει κάποιες εκπομπές. Δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Απλώς να λέμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Ή το πρόγραμμα Rainbow. Ουράνιο τόξο. Ή προγράμματα τα οποία ήταν παρακλάδια προφανώς αυτού του προγράμματος. Λοιπόν, το πείραμα της Φιλαδέλφειας, λίγο πολύ, το έχετε ακούσει, το έχουν διαφημίσει πάρα πολύ, το έχουν κάνει και ταινία. Κάπου σήμερα διάβασα, δεν πρόλαβα να διαβάσω όλο αυτό, ήταν δεκάδες σελίδες. Το έχω εδώ μπροστά μου, αλλά είναι στα αγγλικά, απλώς να σας πω ενδεικτικά τι πρόλαβα να διαβάσω. Θα σας πω τις πηγές, αν θέλετε μπορείτε να μπείτε, είναι στα αγγλικά και το μεταφράζω. Είναι του Valdemar Valerian, είναι από ένα βιβλίο του, το οποίο ονομάζεται Matrix 3, είναι μάλλον μία συλλογή υλικού από το βιβλίο Matrix νούμερο 3, το οποίο η πρώτη του έκδοση ήταν το 1992. Καταλάβατε τώρα που βρισκόμαστε, έτσι. Φανταστείτε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βγει και τα έχουν πει πριν βγει ακόμη και η ταινία Matrix. Γιατί η πρώτη ταινία Matrix νομίζω βγήκε 96-97, αν δεν κάνω λάθος.
Συγγνώμη λίγο να δω αν έχουν μπει άλλοι φίλοι. Υπάρχει κάποιος που δεν τον έχω δει και δεν τον έχω χαιρετήσει. Καλησπέρα στην Όλγα, αν είναι ακόμη μέσα. Αρετή, δεν ξέρω, είπα γεια σου. Πρέπει να είπα γεια σου στην Αρετή. Η Αλεξάνδρα, καλησπέρα στην Αλεξάνδρα. Ναι, ναι, μας είπε καλησπέρα η Αλεξάνδρα και δεν το είδα καθόλου. Λοιπόν, καλησπέρα στο Μανώλη. Ποιος άλλος φίλος είναι μέσα. Καλησπέρα, είπε και ο Μανώλης. Μου βγάζει συνέχεια τα ονόματα, αλλά... Ωραία, μέχρι εδώ. Ο Χρήστος είναι μέσα. Καλησπέρα, Χρήστο. Λοιπόν, δεύτερο. Την καταγωγή τώρα, δεν ξέρω αν η μετάφραση είναι σωστή, γιατί το μετέφρασα από τα αγγλικά, ραδιοσωνική, και τις συνδέσεις με το Wilhelm Reich. Μεγάλο θέμα ο Wilhelm Reich. Εγώ το θαυμάζω. Κάποια κομμάτια από τις ανακαλύψεις του έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα. Ήταν αυτός ο οποίος μίλησε για τη θεραπεία του καρκίνου και για την οργόνη και για άλλα πράγματα τα οποία, όπως πιστεύω ότι κάποιοι από εσάς θα έχετε διαβάσει, θα έχετε μελετήσει και αξίζει να μελετήσει, να μελετήσετε, συγγνώμη, γιατί είχε γράψει πάρα πολλά βιβλία, ένα από τα οποία έχει διασωθεί είναι το «Άκου Ανθρωπάκο», ένα φανταστικό βιβλίο. Τα περισσότερα βιβλία του τα κατέστρεψαν ή τα έκρυψαν. Εγώ ξέρω ότι τα κατέστρεψαν. Νομίζω δεν τα κατέστρεψαν, αλλά τα έκρυψαν, γιατί και ο ίδιος, όπως αναφέρει, όταν άρχισαν να κάνουν κάποια πειράματα με την οργόνη, είναι, λέει, σαν να τους έπεσε πάνω το σύμπαν και να τους άρχισε να τους βαράει. Καταλάβατε τι συνέβη. Τι συνέβη. Έβγαλε στην επιφάνεια κρυμμένες αλήθειες που κάποιες οντότητες εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν ήθελαν να βγουν στην επιφάνεια. Ξέρετε τι έπαθε ο Wilhelm Reich. Τον φυλάκισαν και μετά πέθανε. Ο Wilhelm Reich θυσιάστηκε. Και από ό,τι διαβάζω τώρα μέσα στη συνέντευξη που έδωσε ο Valdemar Valerian και γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα και αυτά τα έχει μεταφέρει σε ένα βιβλίο το 1992, είναι ότι επικοινωνούσε με καλές οντότητες και μετέφερε όλα αυτά, όλη αυτή τη θετική τεχνολογία που αφορούσε την εξέλιξη του ανθρώπου και τη θεραπεία του ανθρώπου, και γι' αυτό το σκότωσαν. Και δεν είναι ο μοναδικός που έχει πεθάνει, βέβαια, έτσι. Και αυτό, βέβαια, γιατί το αναφέρω. Χωρίς να θέλω να ταρακουνήσω τα πράγματα και να θίξω ανθρώπους και καταστάσεις, θέλω να σας πω ότι η τεχνολογία είναι δικαίωμα του ανθρώπινου είδους. Είναι δικαίωμα στον κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπο που ζει στο πλανήτη. Δεν έχουμε εδώ πέρα φυλές. Εδώ ένας άνθρωπος που μπορεί να ζει στο δυτικό πολιτισμό και ένας άλλος που ζει μέσα σε μια καλύβα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώση, στην τεχνολογία, στη θεραπεία, στη μόρφωση, στο να έχουμε αυτή την ελεύθερη τεχνολογία, να έχουμε ελευθερία βούλησης και δεν υπάρχει τίποτα που να θεωρείται ότι κρύβεται, με την έννοια, τι εννοώ, τι θέλω να πω τώρα, έτσι, γιατί μας τα έχουν κρύψει. Ότι μας τα έχουν κρύψει, μας τα έχουν κρύψει. Δεν μπορούμε να λέμε όμως ότι κάποια πράγματα μας τα έχουν κλέψει, γιατί δεν υπάρχει κάτι το οποίο ανήκει με τη βούλα αποκλειστικά σε κάποιους. Όταν βγαίνει κάτι προς τα έξω, είναι για όλη την ανθρωπότητα. Αλλιώς, γιατί να κάποιος άνθρωπος να κάτσει, να μιλήσει, να γράψει, να δημιουργήσει, να φτιάξει, αν θέλει να τα έχει κρυφά. Αν θέλεις να τα έχεις κρυφά, δεν τα βγάζεις προς τα έξω, δεν μιλάς. Γιατί να γίνει όλο αυτό. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι προηγούμενοι πολιτισμοί, οποιοσδήποτε και να ήταν αυτός ο πολιτισμός που έβγαλε κάτι θετικό στην ανθρωπότητα, το έκανε για να μείνουν κάποια πράγματα στους ανθρώπους, τους μελλοντικούς ανθρώπους, να μπορούν να εξελιχθούν. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό και τίποτα κλεμμένο. Αν κάποιοι τώρα, κάποιες κάστες, κάποιες ομάδες, είτε λέγεται καμπάλ, είτε ελίτ, είτε εξωγήινοι, κακοί εξωγήινοι, τα έχουν πάρει, τα έχουν κρύψει, τα έχουν σβήσει, τα έχουν διαγράψει,
τα έχουν καταστρέψει. Αυτό είναι ενάντια στην ανθρωπότητα και στην εξέλιξή της, γιατί όλοι έχουμε δικαίωμα να έχουμε ελεύθερη ενέργεια, να έχουμε ελεύθερη τεχνολογία, να έχουμε μέσα που να θεραπευόμαστε, να μην πεθαίνουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βήμα, το άλμα. Αυτό το άλμα προς τα πάνω. Λοιπόν, συνέχεια τώρα να σας πω παρακάτω. Έπρεπε να σας το πω αυτό. Γιατί παρακολουθώ και τα δρόμενα και βλέπω ότι πολλοί λένε ότι μας κλέψανε. Δεν μας έκλειψαν τίποτα. Έπρεπε όλα να μεταφερθούν προς τα έξω στον κόσμο. Και δυστυχώς δεν έχουν μεταφερθεί κιόλας. Γι' αυτό μιλάμε τώρα εμείς εδώ ανοιχτά. Καλησπέρα Γιώργο. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ να τα πούμε ανοιχτά, να μιλήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά, γιατί δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Εμείς τουλάχιστον. Οι άλλες κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, τρίτο, τα προγράμματα ελέγχου του καιρού. Αν μη τι άλλο, που σήμερα μιλάμε για τα chemtrails, για τους αεροψακασμούς και δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει και το geoengineering και όλα αυτά που κάνουνε και τα λοιπά και τα λοιπά πάνω στον πλανήτη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και υπάρχει κόσμος εκεί έξω που σου λέει ότι δεν ξέρει τι σου γίνεται. Υπάρχει κόσμος που δεν ξέρει τι είναι αεροψακασμοί. Λοιπόν, το τέταρτο, ένα πολύ σημαντικό και πολύ σκοτεινό πρόγραμμα, που και αυτό με έχει προβληματίσει πάρα πολύ και με έχει στενοχωρήσει, γιατί παρακολούθησα μια ολόκληρη ταινία, είναι το πρόγραμμα MODOK. Υπάρχει μια ολόκληρη ταινία, όποιος έχει έτσι γερά νεύρα και δυνατό στομάχι, ας τη δει την ταινία αυτή. Νομίζω μου την είχε προτείνει ο φίλος Γιώργος. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, εσύ μου την είχες προτείνει. Και μάλιστα και αυτή η ταινία έχει μέσα βέβαια πάρα πολλές, πώς θα το πούμε τώρα, συνεντεύξεις, ομιλίες ανθρώπων που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα, το τραγικό, το σκοτεινό, το πολύ άρρωστο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν και εξωγήινοι, οι οποίοι μάλιστα εξωγήινοι, είχα σημειώσει το όνομά τους, νομίζω ότι λέγονται Κόντρασκιν, εξωγήινοι. Τι κάνανε, με λίγα λόγια θα σας πω έτσι επιγραμματικά, απαγάγανε χιλιάδες άτομα από τους δρόμους στην Αμερική και σε όλο τον πλανήτη, χιλιάδες παιδιά, συνήθως παιδιά που περιφερόντουσαν μόνα τους, που δεν είχαν αντιδραστικά παιδιά, που δεν είχαν οικογένειες, που ήταν μέσα σε ιδρύματα. Hello, Michael. Hello, Michael. Thank you. Ο Michael λέει, I will try to translate it in Greek, Michael. Λέει ότι you are blessed, my gifted friend, σημαίνει ότι είσαι ευλογημένη, χαρισματική μου φίλη. Thank you very much, Michael. I'm happy for and excited for all my friends around the globe. And grateful for my blessed friends. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ότι ονομά... Α, έχει βάλει το link για την ταινία, έτσι δεν είναι Γιώργο? Η ταινία, το πρόγραμμα MODOK, που έγινε νομίζω σε μία... γιατί ονομαστήκε έτσι, νομίζω ότι είναι η πόλη, έτσι. Και το κοιτάω τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι απίστευτο. Όπως γινούσα το... Έπεσα ακριβώς απάνω εκεί. Γιατί είναι τεράστιο το κείμενο που έχω το αγγλικό, είναι δεκάδες σελίδες. Και όπως γυρνούσα το ποντίκι, λοιπόν, θα σας το μεταφράσω λίγο, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό και δεν είναι παραμύθια, έτσι. Είναι μια πραγματικότητα που έγινε κάτω από τη μύτη μας. Λέει λοιπόν ο ομιλητής αυτός, ο ερευνητής που σας είπα στην αρχή, ότι υπολογίζουμε ότι απήγαγαν 10.000 Αμερικανόπουλα, παιδιά της Αμερικής, από τους δρόμους, 10.000, προσέξτε, ούτε ένα ούτε δύο, και τα έφεραν στο MODOK, στο New Jersey. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που τους πήρανε, τους τράβηξαν, τους σήκωσαν κυριολεκτικά
μέσα από τους δρόμους και στις 25 πολιτείες ήταν 250.000. 250.000. Hello, Carlos. How are you? Ο φίλος μας ο Κάρλος που είναι από το Περού και δεν μιλάει και καλά αγγλικά, αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια φίλος και μου έχει μεταφράσει μάλιστα και κάποια ποίηματα στα ισπανικά, στα περουβιανά, πορτογαλέζικα, δεν θυμάμαι τώρα τι γλώσσα είναι ακριβώς στο Περού. Hello, hello, Κάρλος. Λοιπόν, 250.000 άτομα. Πώς λοιπόν κατάφεραν να πάρουν αυτά τα παιδιά και να τα βάλουν στο πρόγραμμα είναι ένα μυστήριο. Και ακόμη λέει, το 92 βέβαια, τώρα έχουμε απαντήσεις νομίζω, αλλά σας λέω τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί κάποιοι έχουν πεθάνει, να ξέρετε, από αυτούς που είχαν απαγάγει και τους είχαν βάλει σε προγράμματα. Δεν ζουν όλοι, δεν αντέξανε, πέθαναν. Καλησπέρα Δέσποινα. Δεν άντεξαν. Δεν έχουμε λοιπόν απαντήσεις. Ξέρουμε ότι είχαν προγραμματιστεί ολοκληρωτικά για κάτι. Είχαν μπει σε ένα προγραμματισμό χρησιμοποιώντας αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές τεχνολογίες τεχνικές. Καλησπέρα Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως βλέπετε φίλοι, πώς είμαστε τώρα, εγώ βλέπω 11. Είναι μέσα και ξένοι φίλοι, παρόλο που δεν καταλαβαίνουν λέξη. Και είναι δύσκολο για μένα να βάλω και υπότιτλους στα βίντεο από κάτω, γιατί για να υποτιτλήσω 15 λεπτά έφαγα μία εβδομάδα και, να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάζεις υπότιτλους, να κάνεις τη μετάφραση, συγγνώμη λίγο, να κάνεις κατευθείαν τη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά. Από τα αγγλικά στα ελληνικά είναι πολύ εύκολο. Από τα αγγλικά στα ελληνικά. Από τα ελληνικά στα αγγλικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ο γνήσιος λοιπόν προγραμματισμός σε αυτό το πρόγραμμα, το MODAC, ήταν λέει στη φύση του από το Reich. Προσέξτε να δείτε τι κάνανε λοιπόν. Εκεί θέλω να σας καταλήξω. Και ήταν περισσότερο πρόγραμμα που είχε να κάνει με τη φυσική πραγματικότητα και τη φυσική κατάσταση των ανθρώπων. Καταλαβαίνετε πόσο επώδυνο ήταν. Πήρανε λοιπόν, σκοτώσανε το Reich, του πήρανε την τεχνολογία, την καλή θετική τεχνολογία που θα ήταν για το καλό των ανθρώπων και τη χρησιμοποίησαν για να κάνουν άσχημα πειράματα πάνω στους ανθρώπους. Alfred Michael George Bathurst, he says, may you be surrounded by countless angels. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Michael, το βλέπετε κιόλας στο σχόλιο του, λέει ότι εύχομαι να είσαι περιτυλιγμένη από απεριόριστο αριθμό αγγέλων. Thank you, Michael. Thank you very much. Λοιπόν, ο Μανώλης λέει, η μετάφραση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί μπαίνουν κάποιοι Έλληνες τώρα μέσα στα βίντεο και μου λένε ότι δεν βάλει υπότιτλους κτλ. Δεν γίνεται αυτό σε πραγματικό χρόνο. Γιατί εκτός από τις εκπομπές που κάνω αυτή τη στιγμή, έχω και μία ζωή εκεί έξω, έτσι, εργάζομαι, έχω οικογένεια και όλη την ημέρα βέβαια ασχολούμαι με το δίκτυό μου γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να το κάνει. Και το δίκτυό μου βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με το YouTube και τις σελίδες ομάδες μου στο Facebook. Έχω δίκτυο στο LinkedIn, στο Twitter και έρχονται παντού μηνύματα. Και παντού έχω ανθρώπους και παντού έχω φίλους. Άλλοι θέλουν να μπουν στο LinkedIn, δεν μπαίνουν στο Facebook. Άλλοι μπαίνουν μόνο YouTube, άλλοι μπαίνουν μόνο Twitter. Και άλλοι δεν μπαίνουν καθόλου. Και υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπαίνουν καθόλου στα δίκτυα και επικοινωνώ με email. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για το πρόγραμμα MODAC ή MODOC, όπως προφέρετε. Δεν θέλω να πω περισσότερο, είναι πάρα πολύ άσχημα αυτά που είδα εγώ στην ταινία και πολύ, γιατί κοίταξε τα παιδιά, τα πήγαγαν και τους κάναν πολύ αρνητικά πράγματα. Τους σβήναν πρώτα απ' όλα το μυαλό, το σβήνανε και βάζανε μέσα ξανά από την αρχή, κάνανε reset.
Φανταστείτε τι έχουν κάνει πάνω στην ανθρώπινη συνείδηση, στις ανθρώπινες ψυχές. Έχουμε λοιπόν πέμπτον τον Νίκολα Τέσλα, το ξέρουμε όλοι, που δεν ξέρουμε τι έχει γίνει και η τεχνολογία του, τι την έχουν κάνει. Καλησπέρα Τζουλιάνα. Έχουμε τώρα ένα ευρύτερο πρόγραμμα, προγράμματα, πολλά προγράμματα, υποπρογράμματα που λέγεται Mind Control, έλεγχος του νου. Όλα αυτά τα παραπάνω που σας είπα πάλι Mind Control είναι. Όλα αυτά ήταν για να ελέγχουν την ανθρώπινη συνειδητότητα. Ο Μάικλ μου γράφει «You are directed and protected by countless angels who watch over you every day. May you feel supported in this time of awakening». Ο φίλος ο Μάικλ μου λέει ότι κατευθύνομαι και προστατεύομαι από μεγάλο αριθμό αγγέλων που σε προστατεύουν κάθε μέρα και να αισθάνεσαι ότι υποστηρίζεσαι αυτή τη στιγμή της αφύπνισης. Έχω ανατριχιάσει, παιδιά. Thank you, Michael. Yes. Michael, I believe in angels. I have written books on angels. The Angels Planet. Inner voices within, messages from my guardian angel. You can find it on Amazon. Έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία, όπως λέω στο Μάικλ, που είναι, όπως είναι ο πλανήτης των αγγέλων, βέβαια είναι αγγλικό βιβλίο, είναι The Angels Planet. Το Inner Voices Within, Messages from My Guardian Angel, είναι στα ελληνικά, στα ελληνικά. Είναι οι εσώτερες φωνές, μηνύματα από το φύλακα αγγελό μου, όλα είναι στο Amazon. Ξέρετε τώρα, όλα αυτά όταν μου στέλνουν μηνύματα, ξέρω ότι αυτά τα μηνύματα έρχονται για κάποιο λόγο. Δεν έρχονται τυχαία, δεν τα γράφει μόνο ένας άνθρωπος. Είναι μηνύματα, είναι απαντήσεις σε αυτά που σκέφτομαι εγώ, σε αυτά που αισθάνομαι, απαντήσεις ενθάρρυνσης, γιατί και εγώ νιώθω πολλές φορές ότι, ότι κάτι συμβαίνει. Τώρα βέβαια σας κάνω παρενθέσεις, αλλά ξέρετε αυτά, επειδή είναι αλληλοσυνδεόμενη η ζωή μας με τα πιο πάνω, γιατί ζούμε εδώ. Εδώ πατάνε τα πόδια μας, είναι οι ρίζες μας και εντάξει, τα μυαλά μας είναι πιο πάνω, αλλά επειδή συμβαίνουν πάρα πολλά γεγονότα και στη ζωή μου και γενικά βάλομαι με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, πάντα ζητάω βοήθεια από τις δυνάμεις του φωτός, πάντα, σε κάθε δύσκολη στιγμή, αλλά και πάντα εκφράζω τις ευχαριστίες μου και στις δύσκολες στιγμές και στις εύκολες στιγμές, δεν το ξεχνάω αυτό, είναι αρχή μου. Λοιπόν, ο Μανώλης λοιπόν λέει ότι το επίθετο του Τέσλα ήταν Καλογρίδης. Άρα Μανώλη ήταν ελληνικής καταγωγής, δεν έχω μελετήσει πολύ τον Νίκολα Τέσλα, σας λέω τώρα αλήθειες. Δεν έχω μελετήσει πολύ Νίκολα Τέσλα, αλλά πιστεύω ότι ήταν ένας πολύ μεγάλος επιστήμονας που κι αυτός χάθηκε μέσα στο κύμα της πραγματικότητας και δεν ξέρουμε την τεχνολογία του, πιθανόν να τη χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Η μητέρα του ήταν Σέρβα, καταγόταν από την Ήπειρο. Ευχαριστώ, Μανώλη, πολύ ωραίες πληροφορίες. Κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια εκπομπή και για τον Νίκολα Τέσλα. There are friends from abroad. I have to translate that statement from Manolis in English because you are watching what I'm doing right now. And Manolis says that Nikola Tesla was a Greek, probably. His real name was Kalogridis. He was a Greek. His mother was from Serbia. And his origin was from the Greek region Epiros. And he didn't like to expose his origin for, you know, well-known reasons. Δεν ήθελε να φανερωθεί η καταγωγή για τους λόγους που ξέρουμε. Καλησπέρα, Βίβια. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, πού είμαστε? Mind Control. Mind Control.
Mind control λοιπόν δεν κάνουν μόνο εξωγήινοι, mind control κάνουν και οι άνθρωποι, mind control κάνουν ακόμη και οι άνθρωποι που ζούμε, οι διπλανοί μας, και μπορεί να το κάνουν ασυναίσθητα. Προσπαθούν να μας ελέγξουν, να μας χειραγωγήσουν με πάρα πολλούς τρόπους. Τα προγράμματα λοιπόν ήτανε, ναι μεν, διάφορα projects, αλλά υπάρχουν και οντότητες που ελέγχουν ανθρώπους που τους χρησιμοποιούν σαν μέσα για να ελέγχουν άλλους ανθρώπους. Τεράστιο θέμα. Λοιπόν, 7. Τα διάφορα προγράμματα για να παράγουν πλανητικά ολογράμματα και τα διάφορα εφέ του τύπου μέτρεγια, και αυτό λέγεται το πρόγραμμα The Project Blue Beam. Τι θέλουν να κάνουνε? Θέλουν να μας παρουσιάσουν πάνω στον ουρανό, που είναι μια τεράστια οθόνη, διάφορα ολογράμματα. Αυτή η τεχνολογία υπάρχει, την έχουν βγάλει εν μέρη, μας την έχουν παρουσιάσει μέσα από διάφορα έτσι και πέρα, εκδηλώσεις που έχουν κάνει. Είναι σαν να βλέπεις μπροστά σου πραγματικές οντότητες, πραγματικούς ανθρώπους, πραγματικές καταστάσεις. Και τι θέλανε να κάνουν? Να μας φέρουν λοιπόν το Μετρέγια, δηλαδή το Μεσσία, το Σωτήρα, αυτός που θα έρθει να σώσει την ανθρωπότητα από το κακό, εφαρμόζοντας τη νέα τάξη πραγμάτων, το New World Order, παρουσιάζοντας αυτά τα ολογράμματα στον ουρανό και κάνοντας και άλλα πράγματα, ότι θα έρχονται διάφοροι εξωγήινοι πτάμενοι δίσκοι να πετάνε και να κάνουν επίθεση invasion και να τρομάξουν τους ανθρώπους για να μπορέσουν να τους μαντρώσουν, να τους ελέγξουν. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρουν. Δεν νομίζω ότι μπορούν πλέον να κάνουν κάποια πράγματα. Σας λέω όμως ό,τι είχαν στην ατζέντα τους και ό,τι κάνανε και εφαρμόζανε. Λοιπόν, έχουμε 8 πρόγραμμα Dream Scan. Νομίζω το λέω σωστά. Δεν το ξέρω, δεν το έχω μελετήσει. Έχουμε επίσης 9 το πρόγραμμα Moonscan, αυτό έχει να κάνει με τη Σελήνη. Έχουμε το πρόγραμμα Mindwrecker. Αυτά είναι προγράμματα που δεν τα έχω ερευνήσει, δεν έχω προλάβει να τα μελετήσω, θα τα μελετήσω όμως. Λοιπόν, η Contraskin λοιπόν, η Alien, που εμπλέκονται μέσα στο πρόγραμμα, νομίζω στο MODOK, αν δεν κάνω λάθος, και προέρχονται από τον Αντάρες. Έτσι είπανε, ότι προέρχονται από τον Αντάρες. Τώρα, μπορεί να είναι και από το εσωτερικό της γης, σας λέω, γιατί αυτές όλες οι οντότητες είναι οι messengers of deception, δηλαδή αυτοί που, οι αγγελιοφόροι της παραπληροφόρησης, της παραπλάνησης. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν 12 τη χειραγώγηση από την ομάδα από τον Ορίωνα, τον οποίο μάλιστα Ορίωνα τον είδα χθες το βράδυ, τον αστερισμό, ακριβώς κάτω από το σπίτι που μένω. Στον ουρανό ήταν ολοκάθαρος ουρανός και είδα τον αστερισμό του Ορίωνα. Ολοκάθαρα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το τραβήξεις φωτογραφία με το κινητό. Δεν φαίνεται, είναι τόσο μικρά τα αστέρια. Λοιπόν, 13. Κλασικό θέμα. Κλωνοποίηση. Τεράστιο θέμα. Όχι απλώς τεράστιο. Έχει γίνει μέρος της ζωής μας. Λένε λοιπόν ότι πάρα πολλούς ανθρώπους τους έχουν κλωνοποιήσει και τους έχουν αντικαταστήσει. Πολλοί άνθρωποι που βλέπουμε, που ζούμε, είναι κλωνοποιημένοι με δύο τρόπους. Είτε σου αλλάζουν το μυαλό όπως είσαι και σε κάνουν άλλο άνθρωπο, είτε σε παίρνουν, σε χώνουν μέσα σε διάφορα κουτιά, μηχανήματα και βάζουν έναν άλλο στη θέση σου. Πολύ απλό. Τρομακτικό. Γι' αυτά είχε μιλήσει στο Hollywood η Ρόζαν Μπαρ, υπάρχουν βίντεο της, η οποία βγήκε και μίλησε για το φόβο των καλλιτεχνών στο Hollywood για την κλωνοποίηση, γιατί τους απειλούν ότι αν δεν κάνουν αυτά που θέλουν να κάνουν, να πούνε αυτά που θέλουν, να παίξουν αυτά που θέλουν ή και άλλα πράγματα, τους παίρνουν και βάζουν άλλον. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες από ό,τι λέγεται στο Hollywood είναι κλόνοι. Και όχι μόνο. Δεκατέσσερα. Απίκηση της Σελήνης και του Άρη.
Γι' αυτά έχει μιλήσει ο Corey Good και άλλοι πολλοί. Έχει μιλήσει και ο Ροντρίγκες, νομίζω. Δεν έχω προλάβει να δω τα βίντεό του. Ο Κίμελ που σας είπα. Υπάρχει άλλη μία κοπέλα την οποία της έριξα μία ματιά και δεν πρόλαβα. Η Έλενα Καπούλνικ, η Λεάνα Star Traveler. Δεν έχω προλάβει να δω όλα τα βίντεο. Έχουμε και άλλους φίλους, αλλά δεν πρόλαβα να τους χαιρετήσω. Λοιπόν. Δεκαπέντε, η ομάδα των Ελοχήμ. Καλά, τους Ελοχήμ τους έχουμε ακούσει. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Ελοχήμ, είναι... Θεωρείται ότι αυτή η ομάδα είναι η πιο παλιά, η πιο αρχαία ομάδα οντοτήτων, πνευματικών οντοτήτων, θετικών φωτεινών οντοτήτων που υπάρχουν στο σύμπαν. Η Ελοχήμ. Και έρχονται από το, όπως σας είχα πει στις πρώτες εκπομπές μου, από το πλήρωμα του χρόνου. Και ο σκύλος μου ανησύχησε. Μόλις είπα Ελοχήμ. 16 λοιπόν. Το εμπόριο ψυχών από τους aliens. Τρομακτικό. Κι όμως γίνεται. Ότι τόσα χρόνια μας χρησιμοποιούσαν οι alien και δεν ξέρω αν το συνεχίζουν ακόμη. Σαν, πώς θα το πούμε τώρα, μας είχαν σαν κοντέινερ, με λίγα λόγια να σας πω, κοντέινερ ψυχών, υλικά δηλαδή, προσπαθώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις, υλικά, τα οποία τα έπαιρναν, χωρίς να ρωτήσουν βέβαια, και τα πουλάγαν. Γινόντουσαν λοιπόν απαγωγές και εμπόριο ανθρώπων σε άλλα πλανητικά συστήματα. Και έτσι λοιπόν κάθε χρόνο βλέπουμε να χάνονται χιλιάδες άνθρωποι που δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν. Νομίζω ότι ο Corey Good το είπε σε κάποιο από την εκπομπή του ότι αυτούς που απαγάγουν τους ανθρώπους και τους τρώνε οι διάφορες οντότητες, είτε λέγονται ντράκο, είτε λέγονται reptilians κτλ, είναι πολύ λίγοι μπροστά σε αυτούς που παίρνουν και τους πουλάνε αλλού. Ή παίρνουν τις ψυχές τους και τις βάζουν σε άλλα σώματα. Έχουν κενά κλωνοποιημένα σώματα και παίρνουν τις ψυχές και τις βάζουν εκεί. Ή παίρνουν το σώμα αυτό, βγάζουν την ψυχή και βάζουν όλη ψυχή μέσα. Τροποποιημένη συνειδητότητα είναι αυτή. Δεν είναι ψυχή, είναι τροποποιημένη συνειδητότητα. Η Δέσποινα λέει ότι για τον Πούτιν λένε ότι είναι κλόνος. Ναι, για τον Πούτιν λένε ότι είναι κλόνος και μάλιστα η γυναίκα του βγήκε και είπε ανοιχτά σε συνέντευξη, δεν ξέρω αν υπάρχει στο YouTube, αλλά κάπου το είχα διαβάσει σαν κείμενο, ότι βγήκε και είπε ότι ένα βράδυ ήρθανε, λέει, τον πλακώσαν στο ξύλο, τον τότε Πούτιν, κάποια χρονιά, τον βούτυξαν, τον πήρανε και τον εξαφάνισαν και μετά τις φέρανε πίσω έναν άλλον Πούτιν. Καταλαβαίνετε τι κάνανε. Βέβαια ο Πούτιν χώρισε. Και βρήκε μετά κάποια άλλη και έκανε άλλα παιδιά μαζί της. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι αυτός ο κλωνοποιημένος τέλος πάντων πρόεδρος εκεί της Ρωσίας, πρωθυπουργός ή πρόεδρος είναι, τέλος πάντων, κατά κάποιο τρόπο έχει βοηθήσει όμως θετικά την ανθρωπότητα. Γιατί εάν δεν υπήρχε ο Πούτιν, ο πόλεμος θα είχε επεκταθεί αυτή τη στιγμή στη Συρία και θα είχε πάει και στις άλλες χώρες. Τι να πρωτοσυζητήσουμε σε αυτή την εκπομπή, έτσι. Τι να πούμε. Έχουμε λοιπόν 17 τους γκρίζους, οι γκρέοι. 18. Για αυτό το θέμα έχει μιλήσει πάλι ο Corey Good, τα υπόγεια τούνελ και το σύστημα σύνδεσης με υπόγεια τρένα. Και λέει ότι τον πήρανε με ένα τρένο, τον Corey Good, είχε πάει σε κάποια βάση,
Τώρα δεν θυμάμαι λεπτομέρειες να σας πω, πρέπει να ξαναδώ πάλι τα βίντεο, γιατί δίνει πάρα πολύ πληροφορία. Τον βάλανε σε ένα ιδιαίτερο τύπου τρένο και τον πήγανε κάπου αλλού. Όλο το σύστημα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Υπόγειες βάσεις έχουν υπόγεια τρένα που τρέχουν με τρομακτική ταχύτητα. Τώρα να σας πω την αλήθεια, αν θυμάμαι καλά μέσα στο, πρέπει να ξαναδώ το τελευταίο του βίντεο. Νομίζω ότι αναφέρει ότι αυτά τα τρένα κινούνται με μια πολύ ανώτερη τεχνολογία, η οποία, αν δεν κάνω λάθος τώρα, μπορεί να περνάει από μέσα από βουνά και εκείνη τη στιγμή να ανοίγει δρόμους. Ξέρετε, αυτό μου θυμίζει το Back to Future, την ταινία, κάπως έτσι, ταινίες που έχουμε δει δηλαδή, που μας τις έχουν βγάλει χρόνια πριν, πολλά χρόνια πριν. Το Back to... έτσι δεν λέγεται αυτή η ταινία? Back to Future, του... τέλος πάντων, δεν θυμάμαι καλά το όνομα ή το σκηνοθέτη. Μας τα έχουν βγάλει σε ταινίες, αλλά έρχεται ο Corey Good και μας λέει ότι αυτά δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Υπόγεια λοιπόν τρένα, κάτω την Αμερική και όχι μόνο. 19 γενετικά προγράμματα στους ανθρώπους. Genetics. Γενετική λοιπόν, που πιστεύω ότι έγινε γιατί θέλανε να δημιουργήσουν μια υπερφυλή χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους, και όχι όλους τους ανθρώπους βέβαια, πέραν ορισμένους συγκεκριμένους ανθρώπους με ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με συγκεκριμένο DNA, και θέλαν να φτιάξουν μια υβριδική υπερφυλή, μπορεί να την έχουν φτιάξει κιόλας αυτή τη στιγμή, μαζί με alien DNA. Και μέσα λοιπόν σε αυτά τα προγράμματα, όποτε λέει ο Corey Good, υπάρχουν 22 γενετικά προγράμματα. Από ό,τι διαβάζω τώρα στη συνέντευξη του φίλου που σας είπα, που έχει γράψει μέσα στο βιβλίο του Matrix 3, αναφέρει ότι από το 1947 υπάρχουν στοιχεία για την έκτη ενσάρκωση στον πλανήτη. Και αυτό θέλει μελέτη. Η πέμπτη ενσάρκωση ήταν οι Aryans. Η έκτη ενσάρκωση, άνθρωποι που είναι 100% τηλεπαθητικοί, τους οποίους οι σκοτεινοί κύκλοι και η ομάδα από τον Οριώνα τους βλέπουν σαν απειλή. Και έχουμε λοιπόν εδώ με λίγα λόγια σύγκρουση, όπως σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές, μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων. Πόλεμος δηλαδή, ποιος θα αναλάβει την εξουσία πάνω σε αυτό το πλανήτη. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, σχετικά με τις εξαφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ελληνικής καταγωγής David Παυλίδης έχει ασχοληθεί με υποθέσεις που σχετίζονται με αυτές. Και έχει βάλει το link, ευχαριστούμε Γιώργο. Τα έχω δει τα βίντεο του David Παυλίδης, Παυλίδης ή Παουλίδης. Έχω δει κάποια βίντεο και μάλιστα νομίζω αναφέρεται σε απαγωγές που γίνεται ανθρώπων μέσα στα πάρκα. Επειδή λοιπόν εκεί τα πάρκα τους είναι τεράστια, και όχι τα πάρκα που έχουμε εμείς εδώ, στην Αθήνα ας πούμε, φανταστείτε τώρα το Central Park στη Νέα Υόρκη, το οποίο είναι σαν την Αθήνα. Και χάνονται μέσα στα πάρκα. Πώς χάνονται τώρα? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, και έχουμε άλλο ένα και θα σας τελειώσω τώρα με τα προγράμματα, γιατί είναι πάρα πολλά και την άλλη φορά θα σας πω και τα υπόλοιπα. Έχουμε λοιπόν 20 τους Νορδίκ, είναι οι ξανθοί με τα μακριά μαλλιά, οι πολύ ψηλοί, πάνω από 2 μέτρα, με τα ωραία χαρακτηριστικά, με τα ωραία μάτια, τα μπλε μάτια. Τέλος πάντων, οι οποίοι... άλλοι λένε ότι συνεργάζονται με τους ερπετοειδείς, άλλοι λένε ότι δεν συνεργάζονται με τους ερπετοειδείς, άλλοι λένε ότι έχουν τη δικιά τους ατζέντα, άλλοι τους παρουσιάζουν σαν εξωτικά, άλλοι τους παρουσιάζουν σαν τους Πλειάδιους. Υπάρχει μια παρουσία αυτών των οντοτήτων μέσα σε διάφορες αναφορές ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
Και τέλος σας αφήνω 21 τους συνθετικούς ανθρώπους. Είναι αυτό που σας είπα, ότι παίρνουν τις ψυχές, τις βάζουν μέσα σε κλόνους. Είναι άνθρωποι δηλαδή όπως αυτοί ακριβώς. Η λέξη από μόνη της το λέει. Είναι άνθρωποι συνθετικοί. Τους έχουν συνθέσει, τους έχουν φτιάξει. Με λίγα λόγια. Λοιπόν, το βιβλίο αυτού του ερευνητή, το Matrix 3, που το έχει βγάλει από το 1992, του Valdemar Valerian, αναφέρεται λοιπόν σε χειραγώγηση του ανθρώπινου είδους, της ανθρώπινης συνειδητότητας, που είναι αυτή η χειραγώγηση ψυχοκοινωνική, χημική, βιολογική και ηλεκτρονική. Καταλάβατε λοιπόν πόσο ελεγμένοι, πόσο χειραγωγημένοι, πόσο προγραμματισμένοι είναι οι άνθρωποι. Έψαξα κάτι άλλο επίσης, να σας πω, και άλλο ένα βιβλίο που δεν το έχω διαβάσει, αλλά υπάρχει και αυτό το βιβλίο, του Ρίτσαρντ Ντόλαν. Και μέσα από αυτό το βιβλίο πήρα μία φράση του και αναφέρει λοιπόν ότι έχουμε αυτός ο πολιτισμός των αποκαλύψεων που γίνεται τώρα για τα μυστικά προγράμματα και όλα αυτά που σας διάβασα πριν, όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται. Ο Ντόλαν λοιπόν τα παρουσιάζει σαν, το ονομάζει Breakaway Civilization. Πώς θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά? Ας πούμε ότι είναι πολιτισμός της απόσχησης. Αυτό. Breakaway Civilization. Έψαξα λοιπόν στην ιστοσελίδα του και είδα μια παράγραφο, γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω όλα. Τι σημαίνει αυτό? Μετά λέει από μεγάλη έρευνα, ο Ρίτσαρντ Ντόλαν διαπίστωσε ότι υπάρχει ένας βαθύς μυστικός κόσμος μαύρου προϋπολογισμού που έχει γίνει πολιτισμός με τη δικιά του εξωτική τεχνολογία, μία διαφορετική άποψη του κόσμου, τη θέση μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο και μία διαφορετική εκδοχή της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτό είναι λοιπόν ο πολιτισμός της απόσχησης. Ίσως είναι δηλαδή ένας πολιτισμός που έχει αποσχιστεί, είναι παράλληλος με αυτό που ζούμε εμείς. Εμείς ζούμε εδώ και αυτοί έχουν φτιάξει κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Να δω λίγο τα μηνύματά σας. Τους καινούργιους φίλους. Βλέπω τη Μελίνα. Καλησπέρα Μελίνα. Καλησπέρα Λιάννα. Η Μαρία, καλησπέρα Μαρία. Τρέχουν συνέχεια εδώ τα μηνύματα και οι ενδείξεις. Λοιπόν, καλησπέρα Σπύρο. Καλώς ήρθες. Ο Σπύρος είναι από τη Σουηδία, είναι ελληνικής καταγωγής. Και είχα ετοιμάσει να διαβάσω κάτι σαν απάντηση σε κάτι... Αχ, πού το έχω. Με είχε ρωτήσει ο Σπύρος, αλλά το έχασα. Έκλεισε. Είχα ανοίξει διάφορα παράθυρα, αλλά έκλεισε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα. Έχουμε πολλούς ομιλητές λοιπόν, εκτός από τον Corey Good. Έχουμε τον Michael Relf, Randy Kramer, τον Tony Rodriguez, τον Mike Gerloff, τους δύο που σας είπα πριν, τον Gavin Trimmel, την Έλληνα Καμπούλνικ, αυτή είναι όλη βέβαια από το εξωτερικό, υπάρχουν και άλλοι, είναι πάρα πολλοί, υπάρχουν και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο Αμερικάνοι, δεν είναι Καναδοί, δεν είναι Αυστραλοί. Παντού υπάρχουν πλέον άνθρωποι που βγαίνουν έξω και μιλάνε ανοιχτά για τις εμπειρίες τους. Αυτό κάνω και εγώ εδώ. Βέβαια, ζούμε σε διαφορετικές χώρες και γιατί θα μου πείτε οι Αμερικάνοι και οι Καναδοί βγαίνουν εύκολα και τα λένε αυτά όλα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε άλλες χώρες,
με άλλες συνθήκες, με άλλη αντίληψη, με άλλα μέσα, με άλλη τεχνολογία, με άλλο background, άλλη εκπαίδευση κτλ. Πρώτα απ' όλα σας πω ότι στην Αμερική το ίντερνετ έφτασε πάρα πολύ νωρίτερα, η τηλεόραση ήρθε πολύ πιο νωρίτερα από ότι ήρθε στην Ελλάδα και γενικά εμείς οι Έλληνες έχουμε μείνει λίγο πίσω. Και πια υπάρχει μια αντίληψη εδώ παγιωμένη ότι όταν μιλάς για αυτά τα θέματα είσαι αιρετικός, τα έχουμε πει όλα αυτά και όλοι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά ξέρουμε λίγο πολύ τι έχουμε δεχτεί, τι πόλεμο έχουμε δεχτεί και τι άρνηση και κινησμό και τρολάρισμα και bullying. Αλλά προχωρήσαμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο θέμα. Έχουμε τώρα πολλά και διαφορετικά group, ομάδες και οργανισμούς και οργανώσεις και κοινοπραξίες που είναι μέσα σε αυτό το μυστικό διαστημικό πρόγραμμα. Hello James, we have another from friend from abroad. Πάρα πολύ φίλοι από το εξωτερικό. Λοιπόν, μία ομάδα, μία κοινοπραξία είναι η διαπλανητική ομοσπονδιακή κοινοπραξία ICC, Interplanetary Corporate Conglomerate. Η άλλη είναι η σεληνιακή, συγγνώμη, η διοίκηση σεληνιακών επιχειρήσεων, Lunar Operations Command που λέγεται LOC, LOC. Έχουμε την αμυντική δύναμη του Άρη, το MDF, Mars Defense Force. Έχουμε το Solar Warden, ηλιακός φύλακας, αν το μεταφράζω σωστά, δεν ξέρω αν είναι μέσα ο Κυριάκος και έχει κάνει μετάφραση. Solar Warden. Και έχουμε και το... αυτό είναι στα γερμανικά, δεν ξέρω πώς προφέρεται παιδιά. Nachtwaffen. Πάλι γερμανικά στη μέση. Λοιπόν, νυχτερινός οπλισμός. Κάπως έτσι μεταφράζεται. Όλα αυτά μας τα έχουν βγάλει έξω άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν σε όλα αυτά τα προγράμματα. Άνθρωποι που είχαν μεταφερθεί πολλά χρόνια μπροστά και τους ξαναφέρανε πάλι πίσω. Και όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ ανάλυση. Απλώς ενδεικτικά να σας πω ότι για τη διαπλανητική ομοσπονδιακή κοινοπραξία, τα μεταφράζω κατευθείαν από τα αγγλικά, δεν έχω, τα έχω γράψει. Το ICC είναι μία κοινοπραξία από διάφορες ομάδες σε όλο τον κόσμο, οι οποίες χτίζουν, δημιουργούν, κατασκευάζουν τεχνολογίες αεροναυπηγικής, aerospace technologies. Όλες αυτές οι κοινοπραξίες, ομάδες, έχουν έρθει όλες μαζί, έχουν φέρει μαζί όλες τις πηγές τους και δημιούργησαν μία κατασκευή, μια τεράστια, στο πούμε, κατασκευή, αν μπορούμε να το πούμε κατασκευή, η οποία βρίσκεται μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Και σύμφωνα, λέει, με την Έλενα Καπούλνικ, την οποία δεν έχω παρακολουθήσει, αυτή λοιπόν η κοινοπραξία, η διαπλανητική ομοσπονδιακή κοινοπραξία, έχει 11 βάσεις στον Άρη, που περιλαμβάνουν εργαστήρια, χώρους για όπλα, φυτά και ανθρώπους, βέβαια, που τους έχουν πάρει από τη γη προφανώς. Και πού στηρίζονται όλα αυτά. Αυτό δεν χρειάζεται να το διαβάσω, να το μεταφράσω, γιατί τα έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές,
Όλα αυτά στηρίχτηκαν πάνω στην τεχνολογία των Ναζί και ιδιαίτερα του Werner von Braun, που αυτός μαζί με, έφερε τη Μαρία Όρσιτς, νομίζω. Αυτός πρέπει να ήταν με τη Μαρία Όρσιτς, τον οποίο διέσωσαν οι Αμερικάνοι με το Operation Paperclip, με την αυτή, ας το πούμε, την επιχείρηση σιδετήρας, που τους πήραν όλους τους Ναζί και τους πήγανε στην Αμερική και, όπως είπαμε, τους πήγανε μετά στην Αργεντινή και μετά τους πήγανε στην Ανταρκτική. Αυτή λοιπόν την τεχνολογία την πήρανε από τους, από τους Γερμανούς τους Ναζί και την φαίνεται εξέλιξαν οι Αμερικάνοι. Ο Κόρι Γκουτ λέει ότι πήγανε στην Σελήνη μέσα σε μία βάση που είχε την μορφή του, της Βάστικα, και κατεβήκανε μέσα από ένα κάθετο τούνελ, την οποία όμως αυτή τη βάση την έχουν πάρει πλέον αυτή η κοινοπραξία και την έχει και η άλλη, που σας είπα, η Σεληνιακή Ομοσπονδία, και την έχουν εξελίξει. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ότι το πρόγραμμα Solar Warden, αν το προφέρω σωστά, Solar Warden, ξεκίνησε επίσημα επί κυβέρνησης Ρόναλντ Ρίγκαν. Μάλιστα. Ο Κυριάκος λέει ο φύλακας αστυνόμευσης του άστρου μας, δηλαδή του ήλιου. Φύλακες δηλαδή. Νομίζω, Κυριάκο, μου είπες ότι υπήρχαν κάποια βίντεο που τα σβήσανε. Αυτά τα βίντεο σβήσανε για του Solar Warden. Όταν φύγανε τα πτηνά, οι Blue Avians, που συνεργάζονταν με τον Corey Good, μετά ήρθανε κάποιοι άλλοι. Αν γνωρίζεις κάτι, γράψε μου το σχόλιο. Έχουμε τη διοίκηση τόσο ελληνιακών επιχειρήσεων, το ΛΟΚ. Είναι μία ζώνη λοιπόν πάνω στη σελήνη, στο φεγγάρι, που την έχουν αποστρατιωτικοποιήσει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι μία δηλαδή περιοχή όπου η κοινοπραξία, η οποία ασχολείται με το διαστημικό, το κρυφό διαστημικό πρόγραμμα, και το προσωπικό αυτού του προγράμματος, συναντιούνται προτού προχωρήσουν πιο πέρα, μέσα στο ηλιακό σύστημα και πέρα. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ο Corey Good πήγε σε μία βάση που είχε τη μορφή σβάστικας. Χρησιμοποιείται λοιπόν σαν ουδέτερη ζώνη από διάφορους ανθρώπους και μη ανθρώπους που ανήκουν σε αυτό το μυστικό διαστημικό πρόγραμμα και επίσης λειτουργεί σαν έλεγχος της εναέριας, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, κυκλοφορίας, για το ηλιακό μας σύστημα. Αυτή λοιπόν η διοίκηση των σεληνιακών επιχειρήσεων περιλαμβάνει τρία κομμάτια. Το ΛΟΚ, συντομογραφία είναι το ΛΟΚ που σας λέω, Α, το ΛΟΚ Μπράβο και το ΛΟΚ Τσάρλι. Μάλιστα. Όλα αυτά θέλουν έρευνα. Η αμυντική δύναμη Άρη, το Mars Defense Force, έχει να κάνει με την οργάνωση άμυνας πάνω στον Άρη. Έχουν μιλήσει κάποιοι για αυτό το θέμα, ο Ράντι Κράμερ και Πένι Μπράτλεϊ. Μας λένε ότι η κυρίαρχη λειτουργία αυτού του μηχανισμού, αυτής της οργάνωσης άμυνας, The Mars Colony Corporation, δηλαδή η απικία, η κοινοπραξία, ας το πούμε έτσι, τώρα σας το μεταφράζω απευθείας, της απικίας στον Άρη, από αυτόχθονες αριανούς κατοίκους, συμπεριλαμβάνοντας μία αυτόχθονη ερπετική και μία εντομοειδή εξωγήινη φυλή. Μάλιστα. Είχα πει σε κάποια εκπομπή, που δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια είναι, γιατί έχω κάνει 30 εκπομπές ως τώρα, καλό είναι να τις παρακολουθήσω εδώ, δεν τις έχετε δει, ότι υπήρχε το πρόγραμμα τηλεμεταφοράς ανθρώπων στον Άρη, που τα έχει βγάλει προς τα έξω ο Μπασιάγκο.
Και υπάρχουν όλα μέσα σε ένα blog που λέγεται Exopolitics. Ο Μπασιάγκο λοιπόν είπε ότι τον είχαν βάλει σε αυτό το πρόγραμμα μαζί με άλλους 75 νομίζω, ίσως και περισσότερους ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Ομπάμα. Μάλλον ο Ομπάμα ήταν μέσα στους πρώτους 75 ανθρώπους που πήγανε στον Άρη. Και εδώ έρχεται η απάντηση. Τι είχα πει όμως, είχα πει επίσης, βέβαια εγώ είχα μεταφέρει αυτά που έλεγε ο Μπασιάγκο. Τους είχαν εκπαιδεύσει λοιπόν σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους, τώρα μιλάμε για το 70. Να αντιμετωπίσουν κάποιες εξωγήινες οντότητες που τους είχαν πει ότι είναι, εντάξει, μπορείς να τους πολεμήσεις. Δεν τους είχαν πει όμως ότι υπήρχαν εξωγήινες οντότητες οι οποίες δεν μπορούσαν να τις πολεμήσεις. Γιατί προφανώς ήταν άλλης τεχνολογίας, άλλης δομής, ήταν αόρατες, δεν ξέρουμε. Τι ακριβώς συνέβη, είχαν πάει άνθρωπους εκεί, χιλιάδες ανθρώπους, εκπαιδευμένους ανθρώπους, και από αυτούς λοιπόν τους χιλιάδες ανθρώπους επέζησαν, νομίζω ότι σε 80.000 ανθρώπους, επέζησαν 5.000. Πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι πάνω στον Άρη. Και από ό,τι αναφέρει και ο Corey Good πάλι, του τα είπανε βέβαια οι Blue Avians, ότι είχαν στενοχωρηθεί και είχαν θορυβηθεί πάρα πολύ για αυτό που συνέβη και δεν θέλανε να ξαναχάσουν ανθρώπινες ζωές. Και όλο αυτό που έχει γίνει, το να συγκεντρώνονται, να μαζεύονται στη σελήνη διάφοροι εκπρόσωποι από διάφορα εξωγήινα φυλές, για να σταματήσουν αυτό το κακό που γίνεται πάνω στη Γη, γίνεται για αυτό το λόγο. Γιατί δεν μπορεί πλέον ο πλανήτης και οι κάτοικοι του να αιμορραγούν κυριολεκτικά και σε φυσική μορφή και σε ψυχική και σε συναισθηματική και, και συνειδητά, η συνειδητότητά μας να χειραγωγείται και δεν μπορεί να γίνει πλέον αυτό. Και νομίζω ότι ως ένα σημείο το έχουν καταφέρει, από ό,τι μαθαίνετε, γιατί όλοι διαβάζετε και παρακολουθείτε τις εξελίξεις, ότι νομίζω γύρω στο 2017 είπαν ότι η ατζέντα, οι επετοειδείς και οι εντομοειδείς και οι δρακονιανοί και δεν ξέρω τι άλλες ατζέντες έχουν εφαρμοστεί πάνω στους ανθρώπους, ακυρώνεται. Τώρα, κατά πόσο αυτά έχουν σταματήσει, νομίζω ότι βλέπουμε μία αλλαγή πάνω στον πλανήτη και αυτό φαίνεται από την αναβάθμιση και την εξέλιξη των ανθρώπων και ότι έχουν βγει πολλά πράγματα προς τα έξω και έχουν βγει και τεχνολογίες προς τα έξω που δεν, μέχρι τώρα δεν μας... Επίσης έχουμε και το πρόγραμμα Disclosure που είναι όλο αυτό το πρόγραμμα το να βγαίνουν και να μιλάνε άνθρωποι προς τα έξω ανοιχτά. Ηλιακός φύλακας λοιπόν, από ό,τι διαβάζω εδώ, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το τρέχει το αμερικάνικο ναυτικό, το ναυτικό εκεί περιλαμβάνει βέβαια και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο το ναυτικό, έχει πεζοναύτες, έχει στρατό, έχει κτλ. Το οποίο είναι υπεύθυνο για τον, πώς θα το πούμε τώρα, τον εντοπισμό, τον έλεγχο όλης της εσωτερικής και της δηλαδή ό,τι έρχεται και ό,τι φεύγει μέσα στο ηλιακό σύστημα ελέγχεται από αυτό το πρόγραμμα. Αυτό σας το έχω πει πάλι σε παλιές εκπομπές, ότι βάλανε σε καραντίνα τη Γη. Αυτό έγινε όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, αποφάσισαν ότι μέχρι εδώ τέρμα, τελείωσε, και βάλανε σε καραντίνα τη Γη, γύρω-γύρω από τη Γη και στο ηλιακό σύστημα και έξω από το ηλιακό σύστημα υπάρχουν τεράστια διαστημόπλια, τεράστια, όταν λέμε τεράστια, δηλαδή μιλάμε για 300 μίλια, μητρικά σκάφη, έτσι λέγονται, τα οποία ελέγχουν πλέον τη Γη, τι μπαίνει μέσα στο ηλιακό σύστημα και τι φεύγει. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που σας λέω τώρα.
Κάποιοι λοιπόν από αυτούς που έχουν ενταχθεί στο μυστικό διαστημικό πρόγραμμα λένε ότι αυτό το πρόγραμμα, ο ηλιακός φύλακας, ο αληθινός του σκοπός είναι να προστατέψουν την επιφάνεια της Γης από το να γίνει επέμβαση της αποκάλυψης για την εξωγήινη κατάσταση, πραγματικότητα. Γιατί κάποιοι θα προσπαθούσαν να έρθουν και να εμποδίσουν τις αποκαλύψεις. Γιατί δεν θέλουν να μάθουν οι άνθρωποι τι γίνεται εκεί έξω. Μας θέλουν εγκλωβισμένους, ελεγμένους, χειραγωγημένους και τι άλλο χειρότερο. Τα είπαμε πριν. Να μας παίρνουν, να μας απαγάγουν, να μας κάνουν διάφορα. Είμαστε σκλάβοι ενός συστήματος και κάποιων οντοτήτων. Και αυτό που λέγεται νυχτερινά όπλα, το οποίο κάποιοι ονομάζουν, είναι ένας γερμανικός όρος, το οποίο εγώ τώρα για να σας το προφέρω, πρέπει να σας το γράψω. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Μανώλης, δεν ξέρω αν είναι και όλοι μέσα. Συγγνώμη λίγο, θα το γράψω εδώ, γιατί δεν μπορώ να το πω στα γερμανικά και μπορώ να το πω και λάθος. Λοιπόν, νομίζω το έγραψα σωστά. Κάτσε, μήπως έκανα κάποιο λάθος. Νομίζω το έγραψα σωστά. Άμα το βλέπει ο Μανώλης, ας μου πει τι σημαίνει. Εδώ λένε ότι σημαίνει dark fleet, δηλαδή σκοτεινός στόλος. Σκοτεινός στόλος. Τα λέει από μόνο του. Λοιπόν, σημαίνει και night weapons, σημαίνει νυχτερινά όπλα. Ξέρουμε γι' αυτό λοιπόν, για αυτές τις αποκαλύψεις, για αυτό το θέμα, από την Penny Bradley. Η οποία πρέπει να είναι γυναίκα, δεν έχω μελετήσει, δεν την έχω ψάξει. Μεταφέρθηκε, λέει, από αυτό το πρόγραμμα στην αμυντική δύναμη του Άρη σαν τιμωρία. Λοιπόν, έχουμε παρακάτω, έχουμε φίλους που μπαινοβγαίνουν εδώ, πάρα πολλοί φίλοι και παρακολουθούν. Καλησπέρα, Άγιοι. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλοί πόλεμοι που γίνανε πάνω στον Άρη από τους αυτόχθονες ερπετοειδείς και τους εξωγήινους που έχουν τη μορφή την insectoid, δηλαδή την εντομοειδή, και αυτοί είναι οι πολύ ψηλοί γκρίζοι που λέγονται Muddy Sprayers. Αυτοί έχουν λοιπόν τη μορφή που έχει το αλογάκι της Παναγίτσας. Το αλογάκι της Παναγίτσας είναι μικρό, φανταστείτε, αυτή είναι δίμετρη. Φανταστείτε λοιπόν μια τέτοια μορφή οντότητας, βέβαια. Φανταστείτε το αλογάκι της Παναγίτσας τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε μελετήσει καθόλου. Ένα έντομο πολεμιστής. Είναι τρομακτικό έντομο. Δεν ξέρω γιατί τα λέμε εμείς αλογάκια της Παναγίτσας. Είναι ένα τρομακτικό έντομο, το οποίο έχει πάρα πολύ δυνατές δαγκάνες, που μπορεί να τα βάλει ακόμη και με φίδια και με πιο μεγάλα έντομα και με πιο μεγάλα ζώα μέσα στο ζωικό βασίλειο και να τα σκοτώσει. Φανταστείτε λοιπόν αυτά τα τεράστια αλογάκια και τι μορφή μπορεί να έχουν, αν είναι δίμετρα. Λοιπόν, έχουν γίνει επίσης, λέει, πόλεμοι με τεράστιες, πολύ ψηλές αράχνες, που είναι 15 πόδια. 15 πόδια είναι 2,5 μέτρα, 3. Με τα νυχτερινά όπλα, δηλαδή το σκοτεινό στόλο. Ανθρώπινους στρατιώτες
που έχουν, λέει, μπει μέσα στα κομπιούτερ των διαστημικών πλοίων, επίσης μέσα σε αυτά τα, όλα αυτά τα προγράμματα που έχουν υπάρξει, έχουμε προγράμματα, μάλλον έχουμε τεχνολογία, το να σου σβήνουν τη μνήμη, διάφορα ταξίδια μέσα στον χρόνο, διάφορα τάγκς, όχι τα τάγκς που τα όπλα, τάγκς σημαίνει κυβότια, ας το πούμε, κουτιά, depósita, ας το πούμε έτσι, προηγμένης τεχνολογίας, που σε βάζουν μέσα εκεί και σου κάνουν αναγέννηση. Δηλαδή μπορεί να πεθάνεις και να σε ξαναζωντανέψουν. Και είχαμε επίσης μέσα εκεί σε όλα αυτά τα θέματα και την αληθινή ατμόσφαιρα στον Άρη. Αυτή την ερευνήτρια Penny Bradley, αν είναι, νομίζω το όνομα είναι γυναικείο, δύο λεπτά το κοιτάξω, μην κάνω λάθος. Πρέπει να τη μελετήσω την επόμενη φορά. Έχει και σελίδα στο Facebook. Υπάρχει μέσα στο Facebook. Γυναίκα είναι, ναι. Πιλότος. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι μέσα στο Facebook. Όλοι μέσα στο Facebook είναι πια. Όλοι είμαστε μια οικογένεια μέσα στο Facebook. Δεν θα σας πω όλη την ιστορία της, γιατί είναι συγκλονιστική. Θα σας πω μόνο αυτό που αναφέρει, εξίσου συγκλονιστικό, είναι ότι ο θάνατος δεν ήταν επιλογή. Death is not an option. Γιατί? Γιατί μπορούσες, λέει, δεν μπορούσες να ξεφύγεις. Γιατί αυτοί που την ελέγχαν, οι masters, μπορούσαν καθημερινά, και ήταν ρουτίνα για αυτούς, να σκοτώνουν ανθρώπους και μετά να τους βάζουν μέσα σε αυτά τα τεράστια κουτιά, κοντέινερ, και να τους ξαναγεννάνε. Να τους ξαναφέρουν στη ζωή. Και έτσι μιλάμε για ένα κόσμο που δημιούργησαν, που έχει μια πολύ σκοτεινή πλευρά, που είναι μια μορφή κόλασης. Αυτές οι οδότες, λοιπόν, θέλουν να τα εφαρμόσουν όλα αυτά πάνω στον πλανήτη Γη, μέσα από τα διάφορα προγράμματά τους και μέσα από, προφανώς, τη νέα τάξη πραγμάτων. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το ονομάσουμε αυτό. Θέλανε να σκλαβώσουν όλο τον πλανήτη, να τον ελέγξουν πλήρως. Και έτσι, λοιπόν, αν σκλάβωναν τον πλανήτη Γη, θα κατακτούσαν και όλο το σύμπαν. Και επειδή, λοιπόν, η καλή πλευρά που υπάρχει, η καλή πλευρά, οι καλές οντότητες, οι φωτεινές δυνάμεις, έχουμε τις δυνάμεις τις πνευματικές, τις φωτεινές, αλλά έχουμε και οντότητες οι οποίες επικοινωνούν με τις φωτεινές δυνάμεις, είναι οντότητες κάποιας διάστασης, γιατί οι φωτεινές δυνάμεις είναι πολύ ψηλά, σε πολύ ψηλά επίπεδα. Όταν λέμε φωτεινές δυνάμεις, εννοούμε δυνάμεις που είναι πάνω από την πέμπτη διάσταση, είναι στην έκτη, έβδομη, όγδοη, δεν μπορούμε να φτάσουμε ως εκεί. Με τίποτα, υπάρχουν όμως οντότητες πιο κάτω που μπορούν να πάρουν και υλική μορφή και είναι πέμπτης, έκτης διάστασης και συνεργάζονται με τις φωτεινές δυνάμεις και είναι η Γαλαξιακή Ομοσπονδία του Φωτός. Αυτοί, λοιπόν, αποφάσισαν να κάνουν αυτή την παρέμβαση με το δικό τους τρόπο για να σταματήσουν όλο αυτό το σκοτάδι να επεκτείνεται πάνω στη Γη και πέρα από τη Γη. Γιατί δεν θα υπήρχε πλέον φως, θα υπήρχε μόνο σκοτάδι. Και προφανώς
Εμείς οι άνθρωποι αυτής της εποχής που ζούμε τώρα και είμαστε ακόμη ελεύθεροι, ό,τι και αν έχουμε περάσει και ό,τι και αν έχουμε βιώσει, ό,τι άσχημα μπορούμε να έχουμε ζήσει, υπάρχουν και πιο άσχημα πράγματα, ό,τι κατανοούμε εμείς με την αντίληψή μας και όσο μπορούμε να εξελισσόμαστε, θα πρέπει μέσα μας βαθιά να είμαστε ευγνώμονες που μπορούμε να είμαστε εδώ τώρα, να μιλάμε αυτή τη στιγμή και να μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι να το κάνουμε. Γιατί όπως είπε ο φίλος από το εξωτερικό, ο Μάικλ, προστατευόμαστε από αγγέλους, από πολύ ψηλού επίπεδου οντότητες, που μπορούμε να τις λέμε εμείς αγγελικές, αλλά μπορεί να μην είναι και ακριβώς άγγελοι, είναι όμως φωτεινές δυνάμεις, οι οποίες εμείς τους δίνουμε τη μορφή των αγγέλων και σας έχω ξαναπεί ότι δεν υπάρχουν άγγελοι με φτερά. Τα φτερά είναι το πνεύμα που ταξιδεύει και φτάνει γρήγορα σε εμάς. Είναι φωτεινές οντότητες, οι οποίες φτάνουν πάσα στιγμή είναι δίπλα μας, όταν εμείς το ζητήσουμε και μας προστατεύουν. Και έχουν και πάρα πολλές μορφές. Δεν έχουν μόνο μία μορφή, δεν είναι μόνο οι άγγελοι. Όλοι έχουμε προστάτες φωτεινούς που εργάζονται για το καλό της ανθρωπότητας, για το ανώτερο καλό, όχι μόνο της ανθρωπότητας, αλλά και για το συμπατικό καλό. Και εμείς που είμαστε εδώ για το συμπατικό καλό εργαζόμαστε. Πολλοί από εμάς έχουμε διακινδυνεύσει, έχουμε περάσει μέσα από το σκοτάδι, έχουμε ταξιδέψει μέσα από σκοτεινά πράγματα χωρίς να το ξέρουμε, χωρίς να το γνωρίζουμε, χωρίς να το θέλουμε, χωρίς να μπορούμε να το εμποδίσουμε. Το ότι βγήκαμε στο φως, αυτό οφείλεται στη δύναμη που έχουμε μέσα μας, εσωτερική μας δύναμη, που το εσωτερικό μας φως, εξού και το Academy of Inner Light, η Ακαδημία του Εσωτερικού Φωτός, με αυτό θέλω να τονίσω, ότι έχουμε τη δύναμη μέσα μας, τη σπίθα, το DNA, την κρυσταλλική δομή, ας το πούμε με όλες τις μορφές, για να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε, για να μπορούμε να υπάρχουμε, καλησπέρα Απολλώνια, βλέπω και την Απολλώνια μέσα, για να μπορούμε εμείς να υπάρχουμε, να συνεχίζουμε, γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε γήινοι άγγελοι. Εμείς είμαστε αυτοί που ήρθαμε εδώ να βιώσουμε διάφορες καταστάσεις για να μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το βίωμα, αυτά που έχουμε βιώσει, να τα μεταφέρουμε σε άλλους ανθρώπους προς τα έξω. Καλησπέρα Μαρία! Να μπορούμε λοιπόν να μεταφέρουμε αυτά που γνωρίζουμε εμείς, τα βιώματά μας, τις γνώσεις μας, σε άλλους ανθρώπους που μπορεί να τα έχουν μέσα τους, αλλά είναι σε μορφή ύπνωσης. Και ακόμη βρίσκονται σε αυτή τη φάση του να αφυπνιστούν και προσπαθούμε να το κάνουμε όσο πιο ήπια και πιο καλά μπορούμε, αν και νομίζω ότι όποιος δεν θέλει να ξυπνήσει αυτή τη στιγμή θα έρθει το ίδιο το κοσμικό τσουνάμι, το κοσμικό φως, το σύμπαν, και θα του δώσει μία σπροξιά και θα τον ξυπνήσει πάρα πολύ απότομα. Θέλοντας και μην. Όσο περισσότεροι άνθρωποι ξυπνήσουν, αυτή τη στιγμή είναι καλό για την ανθρωπότητα. Είμαστε λοιπόν στον αέρα μία μισή ώρα. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου, θα μείνω μόνο μία ώρα. Αλλά όπως βλέπετε, τα πράγματα τρέχουν τόσο πολύ. Και έχουμε τόσα πολλά να πούμε και τι να πει κανείς σε μία εκπομπή, τι να συζητήσουμε και τι να αφήσουμε, γιατί ξεκινώντας ένα θέμα ανοίγουν και άλλα παράπλευρα θέματα. Ορίστε, ο Κυριάκος τώρα μας έβγαλε καινούριο θέμα, για να δούμε τι λέει ο Κυριάκος. Η παλιά υπερομοσπονδία αφορούσε τα 22 εξωγήινα γενετικά προγράμματα πάνω στη Γη. Η νέα υπερομοσπονδία που δημιουργήθηκε αφορά το τοπικό αστρικό μας σύμπλεγμα των 52 άστρων, στην οποία η Γη έχει πλέον, μια στιγμή, μόνιμη έδρα. Τα μπλε πτηνά, οι Blue Avians δηλαδή, έχουν αντικατασταθεί πλέον από άλλα όντα, τους Guardians, ως επόπτες του ηλιακού μας συστήματος. Μάλιστα.
Ευχαριστώ, Κυριάκο. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Έτσι λοιπόν θέλω όλοι εσείς που συμμετέχετε και άλλοι φίλοι που έρχονται, καινούργιοι φίλοι, έχουν έρθει καινούργιοι φίλοι. Και επίσης θα έρθουν και άλλοι. Από ό,τι βλέπω συνέχεια έχουμε προσκλήσεις φιλίας, προσκλήσεις συμμετοχή στην ομάδα και τα λοιπά, όπως σας είπα στην αρχή. Αν θέλετε κάποιο θέμα που σας ενδιαφέρει περισσότερο, εγώ είχα βγάλει ένα βίντεο στο YouTube, δεν ξέρω πόσοι το είδατε. Είναι στα αγγλικά, γιατί είναι διεθνές το δίκτυο και έχω βάλει ελληνικούς υπότιτλους. Και είναι call to action, κλήση λοιπόν για δράση. Αν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να γράψετε κάτω από το βίντεο τι θέλετε να συζητήσουμε. Μπορείτε να το γράψετε και στην κοινότητα στο YouTube, στο κανάλι μου στο YouTube, υπάρχει κοινότητα, το έχω ανεβάσει και εκεί. Έχουν έρθει κάποιοι φίλοι από το εξωτερικό, έχουν έρθει Έλληνες, μου έχουν γράψει διάφορα, τα οποία βέβαια για να τα συζητήσω πρέπει να τα μελετήσω. Πολλά και διαφορετικά θέματα, μια θεματολογία απίστευτη. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είναι άνθρωποι εκεί έξω και ζητάνε να μάθουν. Και είμαι χαρούμενη που με προκαλούν να μάθω κι εγώ, γιατί πολλά θέματα δεν τα γνωρίζω, όπως σας είπα, δεν τα ξέρω όλα και δεν τα έχω προλάβει να τα γνωρίσω όλα. Να φανταστείτε ότι μόνο τα βίντεο του Corey Good, αν δεν κάνω λάθος, Κυριάκο, είναι 215 μέσα στον Γκάια. Πότε να προλάβω να δω, έχω δει 6. Δηλαδή φανταστείτε τώρα τι υπάρχει εκεί έξω. Αλλά καλά να είμαστε, να μαθαίνουμε και να τα μεταφέρουμε, να τα λέμε. Θέλω λοιπόν τη βοήθειά σας. Δεν έφτιαξα το βίντεο για τους ξένους φίλους, είναι και για τους φίλους από το εξωτερικό, γιατί μπαίνουν συνέχεια φίλοι από το εξωτερικό. Μια στιγμή, γιατί δεν βλέπω το σχόλιο. 202 ή 215, τέλος πάντων, πάνω από 200. Μη μου πεις, Κυριάκο, ότι έχεις παρακολουθήσει και τα 200 βίντεο, θα τρελαθώ τώρα, Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει συμμετοχή, που είμαστε όλοι μαζί, που υπάρχουν προτάσεις, μου στέλνουν μηνύματα φίλοι και στο προσωπικό email και με ρωτάνε διάφορα. Και αυτό δείχνει ότι η δυναμική που σας είπα στην αρχή για το κανάλι δεν είναι μόνο μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει μια δυναμική, συλλογική δυναμικότητα, η οποία έχει να κάνει με εμάς, με το θέλω μας, με τα θέλω. Όταν η θέλησή μας είναι πολύ δυνατή και ερχόμαστε και όλοι μαζί, αυτό γίνεται μια τεράστια, ας το πούμε, breakaway, όπως είπε ο συγγραφέας ο Ντόλαν, breakaway, ένα μπαμ, και εμείς δημιουργούμε τις δικές μας πραγματικότητες όλοι μαζί, γιατί εμείς που είμαστε εδώ, αυτή η ομάδα, που μπορεί να μην είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Είμαστε γύρω στα, πόσο έχει η ομάδα μου στο Facebook, είναι τώρα εσίως, έχουν μπει και 3 καινούργιοι φίλοι που δεν τους έχω ακόμη, δεν έχω προλάβει να τους καλωθώ. 2.802 μέλη. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες ομάδες εκεί έξω, στο εξωτερικό ως επιτοπλίστων. Υπάρχουν και ελληνικές ομάδες. Θα χαιρόμαι πάρα πολύ οι ελληνικές ομάδες να ενωθούν και όχι να έχουν ανταγωνισμό και εγωισμό και να τρώγονται μεταξύ τους και να πάψουμε αυτά την ελληνική νοοτροπία της φαγωμάρας και της διχόνιας. Όταν λες ότι είσαι άνθρωπος της αναζήτησης, της αλήθειας και της γνώσης και της πνευματικότητας, δεν τρώγεσαι με τα ρούχα σου και με τους άλλους. Δεν είσαι ένας άνθρωπος εγωιστής, δεν είσαι άνθρωπος ανταγωνιστικός, αρνητικά ανταγωνιστικός, γιατί ανταγωνισμός υπάρχει, αλλά με τη θετική μορφή. Αυτό το εγώ είμαι καλύτερος και ο άλλος είναι έτσι και γιατί εκείνο πρέπει να ξεπεραστεί. Είναι διάφορα σύνδρομα που έχουμε, που μας έχουν μείνει. Προγραμματισμός είναι αυτό δηλαδή ουσιαστικά. Οι ελληνικές ομάδες και οι ελληνικοί ερευνητές, ελληνικής καταγωγής, συγγνώμη, ερευνητές πρέπει να ενωθούν,
να ξεπεράσουν τα διάφορα δικά τους προβληματάκια. Ο καθένας τα βλέπει από τη δική του πλευρά. Δεν υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, υπάρχουν διαφορετικές πληροφορίες. Υπάρχει γνώση που έρχεται από παντού. Όλοι γνωρίζουμε ένα μέρος της γνώσης. Κάποιοι άλλοι μπορεί να γνωρίζουν ένα άλλο μέρος της γνώσης. Κάποιοι άλλοι μπορεί να ξέρουν περισσότερο. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα. Δεν γίνεται. Άμα τα ξέραμε όλα, θα ήμασταν θεοί αυτή τη στιγμή. Θεοί είμαστε δηλαδή, αλλά τέλος πάντων και θεές. Λοιπόν. Αλλά εντάξει, εννοείται ότι δεν θα ήμασταν σε αυτή την πραγματικότητα. Θα ήμασταν οντότητες που θα ήμασταν κάπου αλλού και δεν θα ζούσαμε καν εδώ και θα κάναμε όλη αυτή τη δουλειά. Επειδή βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει πολύ εγωισμός εκεί έξω, αυτό πρέπει να σταματήσει για μένα. Εγώ πάντως είμαι εδώ, όποιος θέλει να συνεργαστεί, δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν έχω και πρόβλημα να κάνω τη δουλειά μόνη μου όπως την κάνω 15 χρόνια μόνη μου. Καλησπέρα Μαρία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί 15 χρόνια δουλεύω το δίκτυό μου με ελάχιστη βοήθεια και χωρίς να με έρχονται άνθρωποι να μπαίνουν μέσα στο δίκτυο και να... Πώς το λένε... Να είναι, τώρα έχω βάλει moderators, έχω βάλει κάποιους moderators, όλα τα κοινώ μόνη μου και τα δημιουργώ μόνη μου, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπω ότι υπάρχουν φίλοι που με βοηθούν πραγματικά και τους ευχαριστώ. Με βοηθούν πραγματικά, το είπα και στην αρχή βέβαια της εκπομπής, όσοι δεν μπήκατε από την αρχή, και το λέω συνέχεια, τώρα έρχονται φίλοι, έρχεται ο Κυριάκος, ο Γιώργος, έρχεται ο Σπύρος, ο Μανώλης, όλοι εσείς τώρα, ή όλοι, δεν ξέρω αν είναι σήμερα μέσα εδώ ή όλοι. Έρχονται φίλοι που με βοηθούν και μου δίνουν πληροφορίες. Ο Σάββας που μου στείλε μήνυμα και δεν έχω προλάβει Σάββα να τα δω. Αυτό είναι το θετικό κομμάτι της συνεργασίας μας. Γιατί εμείς δείχνουμε προς τα έξω ότι είμαστε άνθρωποι που συνεργαζόμαστε και αγαπάμε τη συνεργασία και τη γνώση και είμαστε πρότυπο για τους άλλους. Ανθρώπους. Έτσι είναι. Όλοι είμαστε πρότυπα. Λοιπόν, πολύ ωραία η συζήτησή μας. Να σας πω και κάτι άλλο. Ανέβασα ένα βίντεο, μπορεί να το έχετε δει, δεν ξέρω, λίγο πριν ξεκινήσω την εκπομπή. Είναι στο YouTube. Είχα ανεβάσει το πρώτο μέρος παλιά, το 16 δηλαδή, παλιά το 16, πριν από 3 χρόνια, δεν είχα προλάβει να ανεβάσω σαν βίντεο όλο αυτό, τη συνέντευξή μου που είχα δώσει στο Radio Alchemy, στο οποίο ήταν παρουσιάστρια η πολύ καλή φίλη, η ζωγράφος, η Όλγα Ιχάνουζα και η Κατερίνα η Μαυράκη. Τώρα κατάφερα να φτιάξω ένα καινούριο βίντεο που μου φάγε πάρα πολύ ώρα, γιατί έχω βάλει μέσα στο βίντεο, όσοι δεν το έχετε δει, έχω βάλει μικρά βιντεάκια, animation. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, έπρεπε να ψάξω να βρω όλα τα βιντεάκια που να είναι και ελεύθερα βέβαια στο διαδίκτυο. Και έχω βάλει μέσα όλο αυτό το υλικό, είναι μια μισή ώρα συνέντευξή μου στο Radio Alchemy, το Φλεβάρι του 2016, ναι, πριν 3 χρόνια. Λέω πάρα πολλά πράγματα που ήδη τα έχω πει τώρα, πια τα λέω και στις εκπομπές. Τα έλεγα όμως, μπορεί εγώ να μην μπορούσα να βγω σε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο όπως είναι η Γκάια, γιατί για κάποιους λόγους δεν μπορούσα να βγω. Όμως αυτή η συνέντευξη με ωφέλησε πάρα πολύ και μου έδωσε τη δυνατότητα να πω πράγματα που δεν μπορούσα να τα πω κάπου αλλού. Και θα ήθελα να δείτε το βιντεάκι. Το βίντεο είναι μια μισή ώρα. Και αν μπορείτε να το κοινοποιήσετε, όπως και τα υπόλοιπα βίντεο, θα σας ευχαριστούσα να μεταφέρετε το λόγο, να μεταφέρετε όλη αυτή την αλήθεια όσο μπορείτε, στις σελίδες σας παντού. Έχουμε την τεχνολογία σήμερα να μεταφέρουμε τα πάντα μέσα από το κινητό μας. Λοιπόν, τώρα
κρατάω παραπάνω και σας μιλάω γιατί 2 εβδομάδες δεν είχα κάνει εκπομπή. Σας είχα ανεβάσει ένα βίντεο για την αναζήτηση της αλήθειας. Και αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε αν δεν το έχετε δει, είναι στο YouTube. Η επόμενη εκπομπή ελπίζω να γίνει την άλλη Κυριακή. Έχω αλλάξει την ημέρα γιατί πλέον υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις και δεν προλαβαίνω και να κάνω προετοιμασία. Αν αλλάξει κάτι και μπορέσω να το κάνω Σάββατο, θα σας ενημερώσω βέβαια. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα να γίνει την άλλη Κυριακή την ίδια ώρα, με περισσότερα στοιχεία και τίποτα άλλο. Σας εύχομαι να είστε όλοι καλά και να είμαστε εδώ μαζί και να συζητάμε αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα θέματα και να ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, για τους περισσότερους είναι αργία αύριο. Όσοι μπορεί να εργάζεστε, καλή συνέχεια να έχετε. Εύχομαι να πηγαίνουν όλα καλά στη ζωή σας και να έχετε όλη προστασία και αγάπη και συμπόνια και αυθονία και καλή υγεία και ό,τι καλό μπορεί να υπάρχει στη ζωή μας. Καληνύχτα Κυριάκο και οι υπόλοιποι φίλοι, τα λέμε, γεια σας, πολλά φιλιά.